αδελφοί, παραγγέλλομεν ημίν εν ονόματι του Κύριου ημών Ιησού Χριστού, παρορώσα τα πλημελήματα ημών και παρέχουσα οι άματα της εμπίστη λαμβάνους. Καλωρίζω, παιδιά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλωρίζω, παιδιά. Ήρθα εδώ για να εγκαινιάσουμε σήμερα μαζί με τον κύριο Γιάννη Μασούτη το νέο υποκατάστημα Μασούτης στο ανακαινισμένο αεροδρόμιο Μακεδονία, το οποίο φιλοδοξεί να είναι και θα είναι η βιτρίνα των ελληνικών προϊόντων σε εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες από το εξωτερικό που επισκέπτονται τη Μακεδονία μας. Και με αυτόν τον τρόπο δεν έχουμε απλώς άλλο ένα υποκατάστημα Μασούτης, αλλά ένα μοχλό για να διαφημίσουμε τα ελληνικά προϊόντα στο εξωτερικό. Και εγώ με τη σειρά μου θέλω να ευχαριστήσω αρχικά τον Υπουργό που μας έκανε τιμή σήμερα να εγκαινιάσουμε μαζί το κατάστημα. Να ευχαριστήσω τους 9.000 άτομα της οικογένειας Μασούτη. Πραγματικά γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια και ευτυχώς που σήμερα δίνουμε τη δυνατότητα να αποδείξουμε τη δουλειά μας. Σήμερα λοιπόν έχουμε τη τιμή να φτιάξουμε ένα καινοτόμο κατάστημα μαζί με τη Fraport. Ο Μασούτης δημιουργεί το πρώτο κατάστημα του στο αεροδρόμιο. Είναι ένα κατάστημα το οποίο θα καλύψει ανάγκες πελατών που έρχονται, γυρίζουν σε εμάς για να πάρουν κάποια προϊόντα, να τα πάρουν είτε για να πάνε κάπου δώρο είτε για να εξυπηρετηθούν. Γιατί όπως βλέπετε είμαστε στην έξοδο 2 και είμαστε στις αφίξεις. Το κατάστημα αυτό το δουλεύουμε με 8 άτομα, έχει 2.500 κωδικούς, δουλεύει 7 μέρες την εβδομάδα και ξεκινάει 7 η ώρα το πρωί μέχρι τις 11 η ώρα το βράδυ. Ένα σημαντικό πράγμα που θέλω να σας πω είναι ότι οι τιμές από αυτό το κατάστημα είναι οι ίδιες με τις τιμές όλων των άλλων καταστημάτων που έχουμε. Έχουμε 333 καταστήματα και οι τιμές με αυτό το κατάστημα είναι ακριβώς οι ίδιες. Σήμερα εγκαινιάζουμε το 334ο κατάστημά μας. Καινοτομία είναι ότι αυτό το κατάστημα πλέον βρίσκεται στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης. Είναι το πρώτο κατάστημα σούπερ μάρκετ που στεγάζεται σε αεροδρόμιο. Αυτό συμβαίνει στα πλαίσια του ταξιδιού, της εξέλιξης και μετασχηματισμού της εταιρείας μας, η οποία πλέον πρωτοστατεί στον κλάδο των εξελίξεων στο σούπερ μάρκετ. Και αφού συναντάει τον καταναλωτή στις αίθουσές της, αφού συναντάει τον καταναλωτή στο σπίτι του, στην εργασία του και όπου όλο βρίσκεται, πλέον είναι σε θέση να το συναντάει τη στιγμή που ταξιδεύει στην αίθουσα του αεροδρομίου, είτε αναχωρεί είτε επιστρέφει. Καλά.